Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για ένα σύνολο βελτιώσεων. Σήμερα το πρωί είχαμε περίπου 2,5 ώρες συζήτηση πάνω στα θέματα που είχαν σχέση με το συνταξιοδοτικό. Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις, έγιναν κάποια ερωτήματα, οπότε μέρος των προτάσεων έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο της νομοθετικής βελτίωσης που προβλέπεται. Και ένα άλλο μέρος των ερωτήσεων θα απαντηθεί. Σε ό,τι αφορά την νομοθετική βελτίωση, καταρχάς επισημαίνουμε το εξής. Ο τίτλος όλου αυτού του νομοθετήματος αλλάζει και γίνεται συνταξιοδοτικές διατάξεις και κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακούστηκαν το πρωί πολλά περί του κατά πόσο θα μπορούσε η συγκεκριμένη ρύθμιση να παραμείνει ως μέρος της συγκεκριμένης νομοθεσίας που προτείνεται. Προτάθηκε ως τροπολογία, μεν, αλλά στο συγκεκριμένο νόμο εντάσσεται στο μέρος πρώτο, με το άρθρο πρώτο. Ως εκ τούτου απαντάμε στο ερώτημα εκείνο που έλεγε ότι δεν μπορεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, είναι αντισυνταγματική και δεν μπορεί να συζητηθεί ως έχει ως τροπολογία, αλλά σύμφωνα με την πάγια, παρακαλώ μετά, αυτή είναι και η ουσία του Κοινοβουλίου, από ό,τι ξέρω. Αλλά για όλους όμως, για όλους. Για όλους. Και σύμφωνα με πάγια νομολογία, μπορεί να αποτελεί τμήμα ή μέρος ενός νόμου. Και έχουμε βέβαια και τρεις προηγούμενες πρακτικές που ανακοινώθηκαν το πρωί, τρεις νόμοι οι οποίοι κινούνται στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ως εκ τούτου, το πρώτο θέμα θεωρούμε ότι έχει κλείσει. Δύο άλλες βελτιώσεις που έχουν σχέση με την αναδρομικότητα, η οποία επισημάνθηκε. Το 1 πρώτου 2015 γίνεται 38 του 2015, ως εκ τούτου βελτιώνεται και σε αυτό το θέμα η συγκεκριμένη ρύθμιση. 38, έτσι. 38. Από πρώτη. Μία τρίτη αναφέρεται στα σώματα ασφαλείας, στην άμυνα και στο πυροσβεστικό σώμα. Υπάρχουν δύο διατάξεις που θα σας μοιραστούν, που έχουν τροποποιήσει πλήρως το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο είχαμε. Να διανεμηθούν αυτά, ναι, 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 για θα είναι έτοιμα. Γι' αυτό και όλα ζήτησα να μιλήσω. Μία τέταρτη, η οποία αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, όπως στο τέλος θα σημειωθεί ότι ολοκληρωμένες αναλογιστικές μελέτες προς πλήρη τεκμηρίωση των άνω ρυθμίσεων θα κατατεθούν στη Βουλή αμέσως μόλις παραδοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και υπάρχει μία τελευταία που συζητήθηκε το πρωί και την επαναλαμβάνουμε στην υποπαράγραφο ε2 στις τροποποιήσεις του νόμου 4334 κάτω στο 2015 στις δύο σελίδες οι οποίες αναφέρονται στην συμπεριλαμβανομένη της Τράπεζας της Ελλάδος αναφερόμαστε στο συνταξιοδοτικό, το συμπεριλαμβανομένη της Τράπεζας της Ελλάδος αφαιρείται καθώς όλα αυτά τα θέματα ρυθμίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό ό,τι αφορά τις νομοθετικές βελτιώσεις. Δίνω μία απάντηση στην λέξη ακέραιος που ακούστηκε, που αναφέρεται στην παράγραφο 6 της συγκεκριμένης έκθεσης. Το ακέραιο σημαίνει πλήρης σύνταξη. Απλά και μόνο χρησιμοποιήθηκε ο συγκεκριμένος όρος. Ως προς την παρουσίαση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, σας δίνω πολύ πολύ περιληπτικά κάποια στοιχεία. Από 1 πρώτου του 2022 η σύνταξη θα ανέλθει στα 67 χρόνια ή στα 62 αν έχουμε 40 χρόνια υπηρεσίας. Έως τις 21 Δεκάτου του 2021 θα υπάρχει μία προσαρμογή
σε ό,τι αφορά τις πρόορες συντάξεις, που αυτή η προσαρμογή δίνεται καθαρά με δύο πίνακες που υπάρχουν. Προβλέπονται τα 65 έτη για δικαστικούς όταν ισχύει η αυτοδίκαιη απόλυση ως του βαθμού του εφέτη. Οι ανώτεροι δικαστικοί αποχωρούν στο 67ο έτος και προβλέπεται μία σειρά εξαιρέσεων για όσους παραδείγματος χάρη έχουν άγαμο παιδί και ανίκανο για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος. Οι πίνακες θα κατατεθούν γιατί σας αιτιάται το ελεγκτικό συνέδριο ότι πρέπει να καταθέσετε και τους πίνακες, αν διαβάσετε την έκθεση. Ναι. Εντάξει, ρε Υπουργέ, θα κατατεθούν και πίνακες. Αυτά σε γενικές γραμμές προβλέπονται από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Θα ήθελα επίσης να πω και δύο λέξεις για την υποπαράγραφο Δέλτα 4 του συγκεκριμένου νόμου που αναφέρεται στις δαπάνες των μετακινουμένων εντός και εκτός. Έχουμε μία νέα ρύθμιση που νοικοκυρεύει όλο αυτό το σύστημα των μετακινήσεων δημοσίων υπαλλήλων, υπουργών, υφυπουργών, νομαρχών, δημαρχών. Θεωρούμε ότι γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια έτσι ώστε να περιοριστεί και η γραφειοκρατία, αλλά να περιοριστεί και η σπατάλη στο βαθμό που είναι δυνατό. Έχουμε συμμαζέψει πάρα πολλές δαπάνες, έχουμε συμμαζέψει μια πολύ μεγάλη γραφειοκρατία που διέκρινε ένα σύνολο μετακινήσεων που είχε σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών και με όλο τον κόσμο ο οποίος μετακινείται στο εξωτερικό. Και έχει γίνει ο νόμος πολύ πιο ακριβής, πιο σαφής, καθώς έχουν ενσωματωθεί, αν θέλετε, και πρακτικές τις οποίες έχουμε αντιγράψει και έχουμε βελτιώσει, καθώς δεν τις γράψαμε όπως ακριβώς τις βρήκαμε. Αυτή είναι η παρουσίαση που ήθελα να κάνω και μία τελευταία, θέλετε, απάντηση σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές αποζημιώσεις, αυτό που επισήμενε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό ήδη βρίσκεται σε μία διαδικασία υλοποίησης, έχει τελειώσει η διαβούλευση και σε λίγο θα έρθει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο στην ουσία θα πραγματοποιεί αυτά τα οποία ακούστηκαν. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Σπύρος Λικούδης, ειδικός αγορητής του... Βεβαίως. Θέλετε, ορίστε, κύριε Λικούδη, μια στιγμή ο κύριος Ζαφαζάνη.